Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι Ακασταρό, στο κανάλι στο οποίο κάνουμε αριθμολογίες, αναλύσεις ταρό, αστρολογικές αναλύσεις, ρούνους κτλ. Αν είσαι καινούριος, καλώς ήρθες στην παρέα, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου για να μεγαλώσουμε το κανάλι μας και επίσης πάτα και το καμπανάκι για να, και στο όλες οι ενημερώσεις για να ό,τι καινούριο ανεβάζω να ενημερώνεσαι άμεσα και γρήγορα. Σε εσάς λοιπόν τους παλιούς συνδρομητές, σας καλωσορίζω, καλώς ήρθατε ξανά πάλι στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ για τη στήριξη και πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε γενικά τα ζώδια Ιουνίου, τι παίζει και τι γίνεται. Μην παραμελήσετε, μην ξεχάσετε να δείτε επίσης τη γενική ενέργεια του Ιουνίου, τι συντονισμοί υπάρχουν, ποιο είναι το κρυφό μήνυμα του Ιουνίου, ένας πολύ σημαντικός μήνας, ένας μήνας ο οποίος έχει αρκετές δυνατές ενέργειες, έτσι, και μπορείτε να επωφεληθείτε με αυτές τις πληροφορίες βλέποντας το βιντεάκι για το γενικό, τη γενική ενέργεια του Ιουνίου. Εδώ θα κάνουμε τώρα τα ζώδια, αυτό το οποίο όμως τώρα θα κάνουμε είναι το εξής. Θα δούμε λίγο σε ένα γενικό πλαίσιο τι έχει να μας πει λοιπόν ο Ιούνιος. Ένα πολύ μήνυ, μάλλον ναι, ένα πολύ μήνυ έτσι ρίξιμο εδώ, για να δούμε κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι βεβαίως και δεν είναι τυχαίο, διότι και αριθμολογικά ο Ιούνιος έχει τον αριθμό 2 μέσα του. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ, μία από τις πολύ καλές κάρτες, οι οποίες είναι πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλή συνεργασία, ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά, η επιτυχία περνάει μέσα από την επικοινωνία, τη σωστή επικοινωνία, τη σωστή επαφή, την επικοινωνία και νοητική και σε επίπεδο συναισθηματικό και καρδιάς. Πολύ καλό αυτό. Το επόμενο μήνυμα για τον Ιούνιο είναι μία αυτοκράτηρα, μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, διότι η αυτοκράτηρα συμβολίζει την φύση, την αναγέννηση, τα νέα πράγματα, αλλά και την ωριμότητα και επίσης είναι ένα μήνυμα για όλες και όλους εσάς τα πράγματα να τα αντιμετωπίσετε στη ζωή εκεί έξω, σε οποιοδήποτε επίπεδο, με δύναμη, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, όπως μία αυτοκράτηρα πραγματικά κυβερνάει, ας το πούμε, το βασίλειό της, ας το πούμε έτσι. Το επόμενο μήνυμα που έχει να σας πει είναι βεβαίως, ναι, είναι το 8 πεντάκτηνο, εργασία, μεθοδικότητα, προγραμματισμός, εξειδίκευση επίσης, μπορεί να έχει να κάνει και με τις σπουδές, αλλά έχει να κάνει και με την κούραση. Όμως η επιτυχία, θέλει να πει εδώ, έρχεται μέσα από αρκετή προσπάθεια. Προσπάθεια, οικονομικές απολαβές, οικονομικές συνεργασίες, δύναμη, αυτοπεποίθηση, σκέψεις, γρήγορες σκέψεις, μυαλό ξουράφι και φυσικά υπάρχει και το ωραίο κομμάτι εδώ πέρα του έρωτα, της επικοινωνίας, των νέων γνωριμιών. Αυτά λοιπόν για τον Ιούνιο σε πολύ γενικές γραμμές. Είπα, δείτε όπως ανέφερα και προηγούμενος, δείτε και το βιντεάκι μου για τον Ιούνιο να πάρετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα με το ζώδιο του Κρύου. Κρύος λοιπόν, για το μήνα Ιούνιο θα δούμε και το μυστικό μήνυμα. Αλλά πρώτα απ' όλα να ρίξουμε εδώ και να δούμε τι έχουν να μας πούνε τα ταρό. Τι τελειώνει από το παρελθόν. Εδώ έχουμε ο κόσμος μάλιστα. Η επιτυχία. Με κάτι λοιπόν θα στεφθείτε εσείς ή έχετε στεφθεί στο παρελθόν, στο πολύ κοντινό παρελθόν, με επιτυχία. Ο κόσμος δηλώνει μαθήματα, πήρατε τα μαθήματά σας, καταλάβατε τι γίνεται. Έρχεται η ώρα όμως της αποφύτησης και της επιτυχίας. Άρα σας ακολουθεί μια ενέργεια πολύ δυνατή. Χρειάζεται βέβαια και λίγος χρόνος. Όσον αφορά για το μέλλον, έρχεται όπα, εδώ σημαίνει τι σημαίνει τους Κρύους. Παίρνω το καπελάκι μου στραβά και φεύγω. Παίρνω το μπαστούνάκι μου και φεύγω. Παίρνω ό,τι είναι και φεύγω. Για πολλούς από εσάς Κρύους Κριαρίνες, είτε σε συναισθηματικό επίπεδο, είτε σε ψυχικό, στο πούμε, επίπεδο, από κάπου θέλετε να φύγετε, να ξεφύγετε. Ο καθένας γνωρίζει καλύτερα από τι είναι. Αλλά βάζετε πλώρη. Μόνοι σας να φύγετε για καινούργια πράγματα, για καινούργιες πολιτείες. Πολύ δυνατό σας βρίσκω. Το επόμενο είναι το εξωτερικό περιβάλλον και σκέψεις, ναι. Κοίταξε να δείτε. Έχετε ζήσει ή είχατε ζήσει στο παρελθόν ή ζείτε τώρα αυτό το διάστημα την ενέργεια του πύργου, ξαφνικά γεγονότα, ξαφνικές δυσκολίες, εκεί που θεωρήσατε κάποια πράγματα ίσως δεδομένα, έρχονται να αλλάξει αυτή η κοσμοθεωρία. Δείτε το εσείς, είναι όμως από τις κάρτες οι οποίες ίσως γι' αυτό φεύγετε,
Πάντως κάτι έρχεται να σας συνταράξει και είναι μαθήματα, αλλά έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ότι βγαίνετε προς τα έξω, ότι επιτέλους βγαίνετε ή ξεκινάτε εργασία, ή επίσης μπορεί να σημαίνει ότι ναι, έχατε κάποιες δυσκολίες, αλλά προχωράτε με δύναμη. Αυτό που σας σταυρώνει και έρχεται στα πόδια σας είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Έρχονται βοήθειες λοιπόν εδώ. Μία βασίλισσα πεντάκτηνο φροντίζει για εσάς, σας αγαπάει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι φίλη σας, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, γυναίκα κυρίως. Ζώδιο γης, μιλάμε για όλα τα ζώδια της γης, ή οροσκόπος. Είναι και για βοήθεια και σημαίνει και οικονομική βοήθεια για κάποιο λόγο. Αν δεν είναι ακριβώς οικονομική βοήθεια, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι βοήθεια ουσίας, είναι βοήθεια ψυχής, είναι φροντίδα προς εσάς. Αυτό τώρα το οποίο θα κάνουμε είναι να τραβήξω και μία κάρτα από τους ρούνους και να δούμε λίγο και το μυστικό μήνυμα, είναι το 25 κρυφά μυστικά μοίρα, μοιραίο. Κάτι μοιραίο έχει γίνει στη ζωή σας ή κάτι μοιραίο μπορεί να γίνει, και όταν είμαι μοιραίο δεν είμαι πάντα δυσάρεστο, στο οποίο λέει εδώ ότι χρειάζεται αισιοδοξία και ολοκλήρωση. Είναι ο αριθμός 25, άρα θα πάμε στον αριθμό 7. Ο αριθμός 7 τι λέει εδώ, προσέξτε, λέει εδώ, ο αριθμός 7, θα διαβάσουμε αριθμό 7. Ανέλησε προσεκτικά τα επόμενα βήματά σου. Η φωτιά ως ενέργεια σε προστατεύει. Πολύ ωραίο το μήνυμα για σας λοιπόν τους κρύους. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο να τα μαζέψουμε. Ωραία λοιπόν. Τα βάλω εδώ. Μισό λεπτό, τα βάλω στην άκρη. Για να έρθει το ζώδιο του Ταύρου. Ωραία. Ταύρι. Η Ταύρι λοιπόν. Για να δούμε. Εδώ η Ταύρι. Η Ταύρι. Για να δούμε με το ρουνικό σταυρό τι έχουν να μας πούνε σε γενικό πλαίσιο. Τι ολοκληρώνεται. Αυτό το οποίο ολοκληρώνεται είναι η προδοσία. Τι σας είχαν προδώσει στο παρελθόν. Τελειώνει. Βάζετε ένα τέλος εσείς. Το καταλαβαίνετε, το καταλάβατε. Έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης. Το 7 σημαίνει ότι έχετε και ευλογία εσείς. Μία του κλέφτη που λένε, δύο του κλέφτη, τρεις και κακή του μοίρα. Λοιπόν, οπότε εδώ αυτό το οποίο σημαίνει είναι τελειώνει μία δυσκολία που αντιμετωπίζετε και κυρίως σε θέματα ανθρώπων που σας προδώσανε, σας αδειάσανε. Το μέλλον λοιπόν το οποίο έρχεται είναι ένα αποτέλεσμα, είναι ο ακόλουθος μπαστούνι. Αυτό είναι πολύ καλό. Νέα ξεκινήματα, ανανέωση, κοιτάζετε το μέλλον με πολύ αγάπη, κοιτάζετε το μέλλον μπροστά σας, κατακτήσεις, αλλαγές, μετακινήσεις, διακοπές, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, ή μπορεί να είναι και για εσάς τις ελεύθερες γυναίκες, θα μου πεις, μα καλά μόνο οι ελεύθερες, τέλος πάντων. Συνήθως σημαίνει για εσάς τις ελεύθερες γυναίκες, μπορεί να είναι και μια νέα γνωριμία με έναν άντρα. Λοιπόν, τώρα, θα μου πείτε, για εσάς που έχετε σχέση, μπορεί να σημαίνει ένας δικός σας άνθρωπος ή μπορεί να σημαίνει το παιδί σας, εξελίξεις, πράγματα, προχώρημα και τέτοια, ή μία νέα γνωριμή που μπορεί να σας βοηθήσει επαγγελματικά επίσης. Αυτό το οποίο σκέφτεστε και είναι στο μυαλό σας, σαν περιβάλλον, είναι το 10 πεντάκτηνο. Θέματα οικογένειας, θέματα εγγράφων, θέματα κληρονομικά, θέματα στόχων, θέματα οικονομικά, θέματα εργασιακά, είναι αυτά τα οποία σας βασανίζουν, αν μπορώ να το πω, αυτή την περίοδο. Όμως το 10 πεντάκτηνο είναι καλό χαρτί, έχει καλό συντονισμό, μπορεί να σημαίνει νέα ξεκινήματα και νέες απολαβές και νέες επιτυχίες, μάλιστα. Τι έρχεται να σας σταυρώσει, έρχεται ένα άλλο εφτάρι. Λοιπόν, 7 και 7. Κάποιο ρόλο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για εσάς τους Σταύρους και τις Σταυρίνες ο αριθμός 7 αυτή την περίοδο. Σημαίνει πνευματικότητα, σημαίνει ενέργεια, σημαίνει καταλαβαίνω πώς λειτουργούν κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή, ποιες είναι οι δυναμικές τους, αλλά όχι στην επιφάνεια, από κάτω τι υπάρχει, έτσι, για ποιο λόγο γίνονται, ακόμα και στα πιο απλά ζητήματα. Το 7 κούπα σημαίνει ψυχή, σημαίνει αγάπη, σημαίνει καρδιά, σημαίνει κάνω όνειρα. Προσέξτε μόνο μην αποπροσανατολιστείτε και μην από την προσπάθειά σας να τα πετύχετε όλα οδηγηθείτε κάπου σε ονειρικούς, ας το πούμε, κόσμους, οι οποίοι είναι απατηλοί, ψεύτικοι και σας οδηγήσουν κάπου σε περίεργες διαδρομές. Okay. Το επόμενο λοιπόν σύμβολο από τους ρούνους είναι ο αριθμός 21, είναι το Θουρισάζ. Είναι έξοδος, προστασία, είναι χωρίς δράση, είναι ο οραματισμός που ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα. Ένα οραματισμός, στόχος μέσω οραματισμού.
στόχους μέσω διαλογισμού, μέσω προσευχής. Εδώ σημαίνει προσέχω, εντάξει. Έχει και μια αίσθηση λίγο του μοιραίου εδώ. Έχει βγει ο Ταύρος στο ζώδιο σας. Λοιπόν, και ο αριθμός 21 είναι ένα γενικό, εδώ είναι έτσι γενικό μήνυμα και ο αριθμός 21 μας κάνει τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 λοιπόν για εσάς τους Ταύρους είναι αυτό εδώ. Η Αφροδίτη είναι το φέρω κοντά εδώ. Η Αφροδίτη λέει, η Αφροδίτη σε βοηθά στο συναισθηματικό κομμάτι λέει. Θέματα αγάπης, έρωτα, ευνοούνται. Τι σας είπα προηγουμένως και εδώ πέρα, είχαμε έναν ωραίο συντονισμό. Λοιπόν, είτε είσαι σε σχέση, είτε πας για καινούργια σχέση, για εσάς τους Ταύρους, άντρες, γυναίκες, υπάρχει μία εύνη. Μπορεί να είναι μια γνωριμία, μια αναστάτωση, ένα ερωτικό σκύρτημα, όλα αυτά. Θα τα δείτε εσείς. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώνεται και για τους Ταύρους. Να τα βάλουμε μέσα. Ωραία λοιπόν, αυτά είναι και τα μυστικά μηνύματα που βλέπουμε, έτσι. Και προχωράμε στο ζώδιο των διδύμων. Μήνας Ιούνιος, πάμε να δούμε τι έχει να μας πούν οι ενέργειες γενικά. Ιούνιος λοιπόν. Α, μάλιστα, 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 μάλιστα. Είναι το 4 πεντάκτημα. Λίγο στην απομόνωση είστε, τελειώνει βέβαια αυτό. Ή λίγο στην κοσμάρα σας. Το λέω με την καλή την έννοια. Κουραστήκατε από τους άλλους ανθρώπους, μπορεί. Σας την, πώς το λένε, ήταν η καραντίνα, λίγο αυτό, αρχίζετε και βγαίνετε. Σας απασχολούν πολύ τα οικονομικά, έτσι. Έχετε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στα οικονομικά, τα οποία σαν ενέργεια σας οδηγεί κάπου στο μέλλον αυτό. Για να δούμε τι χτίζετε κιόλας για το 4. Είναι και ένα χτίσμα, είναι ο ήλιος. Αισιοδόξα μηνύματα, δύναμη. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που έχουμε και εδώ τα δύο παιδιά, ας το πούμε. Ένα ζευγάρι, δύο παιδάκια, ο ήλιος. Όταν έχουμε τον ήλιο, ο ήλιος επηρεάζει γενικότερα θετικά τις κάρτες και θέλει να σας πει, δείτε αισιόδοξα το μέλλον και τη ζωή. Είναι κρίμα να το βλέπετε με απεσιοδοξία. Τι σας σταυρώνω. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα μία βασίλισσα, μπαστούνι. Η βασίλισσα Μπαστούνη που έχει Λέων κυρίως εδώ πέρα και εδώ έχουμε Λέων, επηρεάζεστε τυχόν από Λέοντες, γενικά τα πάτε καλά με τους Λέοντες, θα σας βοηθήσει κάποιος Λέων, κάποιο ζώδιο ή οροσκόπος. Όπως και να έχει όμως, μια πολύ δυνατή γυναίκα είναι εδώ, είναι πάνω σας, στη σκέψη σας, κάποια γυναίκα σας απασχολεί, είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι. Αν είστε γυναίκα, μπορεί να είναι μια φίλη σας, μπορεί να είναι ένα πολύ δικό σας πρόσωπο ή μπορεί όμως και όχι να είναι και μια αντίζηλος. Αν είστε άντρας, είναι μια γυναίκα την οποία μάλλον την γουστάρετε, σας αρέσει πολύ, σας παθιάζει, έτσι, σας ξυπνάει το πάθος. Δείτε το εσείς. Από την άλλη, σημαίνει όμως και διέστηση και δύναμη και αισιοδοξία. Τι έρχεται και σταυρώνει τα πόδια σας και είναι η μεγάλη ιέρεια. Και πάλι τυχαίο δεν είναι εδώ που έχουμε τον αριθμό 2 και η μεγάλη ιέρεια έρχεται να σας πει ότι μην μιλάτε πολύ. Κρατήστε λίγο το στόμα σας κλειστό. Δεν χρειάζεται όλα τα μυστικά να τα ξέρει όλος ο κόσμος. Επίσης σημαίνει επερίοδος. Εσείς με μεγάλη διέστηση, περίοδος όπου επηρεάζεστε από τη Νέα Σελήνη και από την Πανσέλινο του Ιουνίου, δείτε που πέφτει, επηρεάζεστε από την ηλιακή έκλειψη, πολύ σημαντική και αυτή εδώ πέρα, δείτε και που έφτιαξα για το μήνα, ειδικά για τον Ιούνιο, για να μην πω περισσότερα και καθυστερώ, θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Μεγάλη διέστηση και ώρα αποφάσεων για εσάς. Για να δούμε ένα μυστικό μήνυμα εδώ, είναι το Ανσούζ, ο αριθμός 3, είναι ένα σύμβολο αλλαγών. Εντάξει, σημαίνει πολλές αλλαγές, σημασία είναι και προειδοποίηση, έχετε πολλά δώρα, αλλά και προειδοποίησεις. Η μεγάλη αίρεα σας προειδοποιεί, αλλά έχετε προστασία. Εδώ έχουμε τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 και το μυστικό μήνυμα του ζωδίου σας είναι, μάλιστα, ο Ερμής σε ευνοεί ώστε να μιλήσεις με αλήθειες. Αυτό το μήνα, αυτή την περίοδο, ναι με θα κρατήσετε τα χαρτιά σας κλειστά, αλλά όταν έρθει η ώρα, θα μιλήσετε με αλήθειες αντρίκια που λένε και στα ράτα. Θα τα πείτε ό,τι είναι να πείτε, ό,τι σας απασχολεί. Εκφράστε το. Πολύ σημαντικό. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν και για τους διδύμους. Για να προετοιμαστούμε τώρα, να τα μαζέψω αυτά εδώ, να τα βάλουμε μέσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Στο επόμενο που είναι ο καρκίνος. Ζώδιο καρκίνος. Ένα λεπτάκι. Πάμε να δούμε. Κάνω εδώ ουρανικό σταυρό. Ωραίος ουρανικός σταυρός, πολύ δυνατός.
τι τελειώνει από το παρελθόν σας ή τι σας ακολουθεί και είναι η υπομονή. Η εγκράτεια, η υπομονή. Μπορεί να έχει να κάνει μια γνωριμία με κάποιο τοξότη ή οροσκόπο τοξότη. Επίσης μπορεί να σημαίνει πίστεψε στα μικρά θαύματα, μπορεί να σημαίνει προστασία, μπορεί να σημαίνει ευλογία. Αλλά ό,τι και να είναι όμως, να καταλάβεις ότι στη ζωή υπάρχει μια μοίρα και ένα πεπρωμένο. Ακάτα ψέματα. Υπάρχει. Δεν είναι με την έννοια που το εννοούμε, δηλαδή ότι είμαστε έρμεα της μοίρας ή του πεπρωμένου, αν και ορισμένοι άνθρωποι γίνονται, μεγάλη κουβέντα δεν το αγγίζουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως λέει εδώ ότι έχετε δύναμη στο παρελθόν, κάτι σας ακολουθεί και είναι πολύ δυνατό. Ίσως με ένας τοξότης, με τοξοτίνα, κάτι σας βοήθησε, σας βοηθάει, σας δίνει δύναμη, σας καθοδηγεί. Μπορεί να είναι και ένας χωρισμός όμως, έτσι. Εδώ συγγνώμη, και μια προετοιμασία και γενικά και για γάμο και για σχέσεις και για σοβαρότητα σχέσεις. Το μέλλον έρχεται με πολύ δύναμη και πολύ φορά. Ένας υπότης ξυφών μπορεί να αντικατοπτρίζει εσάς, να καθρεφτίζει εσάς δηλαδή, τη δύναμή σας, την ορμή σας, ασταμάτητη, αλλά μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Προσέξτε ειδικά τους αρσενικούς, μάλλον έτσι τους αρσενικούς χαρακτήρες, τους αρσενικούς, ανθρώπους δηλαδή που είναι άντρες, έρχονται με φόρα και μπορεί να έχουν δολιότητα και να είναι ύπουλοι, κυρίως ζώδια του αέρα. Έρχονται, δεν είναι απαραίτητο βέβαια, γιατί μπορεί και κάποιος να είναι ένα ζώδιο γης, αλλά να έχει αποκτήσει τη δύναμη και να ορμάει σαν ζώδιο του αέρα, εντάξει, εξαρτάται και από το ζώδιο και από το χάρτη, αλλά προσέξτε, είναι μια παγιδούλα εδώ. Τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και σας στη σκέψη σας, μια άλλη βασίλισσα, τι γίνεται, μια βασίλισσα λοιπόν εδώ, μια βασίλισσα ξυφών. Αυτή τη βασίλισσα τη θέλετε να είναι με το μέρος σας. Δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε κυρίως, όχι ότι δεν μπορείτε, διότι θα σας πάρει πολύ ενέργεια. Μπορείτε, βεβαίως μπορείτε να τα βάλετε και μαζί της, με όποιον θέλετε τα βάζετε, αλλά μπορεί να σας φάει ενέργεια. Είναι στο μυαλό σας. Σαν να σας λέει εδώ, μάγκα μου, τι έγινε, τι ζόρι τραβάς, ένα τέτοιο πράγμα. Άλλη ερμηνεία, γιατί τώρα εξετάζουμε και διάφορες ερμηνείες, μπορεί να είναι και μία βοήθεια προς εσάς από μία τέτοια γυναίκα. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι και μια γυναίκα την οποία κάπου συνέχεια είναι στη σκέψη σου για κάποιο λόγο. Τώρα, ερωτικό είναι, συνεργατικό είναι, παρεξήγηση είναι, για θέματα δουλειάς είναι, σύγκρουση είναι, τσακωμή είναι. Ο καθένας το καταλαβαίνει, ξέρει καλύτερα τη ζωή του κτλ. Αυτό που σε σταυρώνει και έρχεται στα πόδια σου είναι ένας υπότης πεντάκτινο, χρήμα, καίγεσαι για χρήμα, καίγεσαι για άνοδο, καίγεσαι για οικονομική ασφάλεια, αλλά. Ναι, μεν μπορεί να έρθει για κάποιους από εσάς ή κάποιες, αλλά με αργό ρυθμό. Δεν έρχεται στο ρυθμό τον οποίο ίσως εσείς επιθυμείτε και θέλετε και γουστάρετε. Οκ, πάντως υπάρχει η προοπτική για επιτυχία. Ένα σύμβολο από τους ρούνους είναι το Eiwaz, που σημαίνει εδώ, είναι ένα σύμβολο κίνησης, μεταφοράς, μετακίνησης, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσης. Λοιπόν, προσέξτε εδώ λέει τον εγκλωβισμό. Εδώ έχει να πει ότι γενικά πρέπει να είστε, δείχνει την κίνηση, δείχνει και την κίνηση γιατί είστε και εσείς σε μία κίνηση, αυτό είναι πολύ θετικό για να έρθει η επιτυχία. Το μήνυμα, το μυστικό εδώ είναι ο αριθμός 8, έτσι. Η δύναμή σου λέει εδώ, να το φέρουμε, η δύναμή σου και το κίνητρό σου στη ζωή σου εμφανίζονται με περίεργα σημάδια. Δώστε σημασία στα σημάδια αυτή την περίοδο. Μπορεί να είναι μουσική, ένα κομμάτι στο ραδιοφόνο, μπορεί να είναι ένας φίλος, ένα τηλεφώνημα, να διαβάσετε κάτι, να ακούσετε κάτι ή να είστε παρατηρητικοί, παρατηρητικές, κάτι έχουν να σας πούνε. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Πολύ καλό. Για πάμε. Ωραία, να πάμε λοιπόν στο επόμενο, ένα λεπτάκι. Να τα πάρω εδώ, να τα ανακατέψω λιγάκι για να πάμε στο επόμενο. Και πάμε στο ζώδιο. Με το ζώδιο Λέων συνεχίζουμε και να δούμε τώρα τι ολοκληρώνεται στο παρελθόν. Ο τροχός της τύχης. Έχει γυρίσει τύχη για εσάς, κάτι άλλαξε, σας έδωσε άλλη δυναμική, άλλη προοπτική ή μπορεί να σημαίνει ότι αν είχατε μια ατυχία στο παρελθόν, αυτή η ατυχία που νομίζατε μπορεί να μεταμορφωθεί σε μεγάλη επιτυχία και ευτυχία. Ναι. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όταν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, κλείνει μια πόρτα,
λέμε, όχι, γιατί ρε παιδί μου, αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε μετά από λίγο καιρό και λέμε, ωραία, παιδί μου, πώς δεν την πάτησα. Δείτε το. Το μέλλον σας είναι, βγήκατε εσείς. Είναι δύνατο. Περνάει από εσάς. Περνάει μέσα από αισιοδοξία, μέσα από ηρεμία μυαλού, ήρεμη ενέργεια, ήρεμη δύναμη. Κάτι λοιπόν το επόμενο διάστημα, σας λένε σαν μήνυμα, βρείτε τη δύναμή σας, διότι εδώ έχουμε δύο πολύ ωραία χαρτιά, ένα ωραίο συνδυασμό και τον τροχό της τύχης και τη δύναμη. Θα πάρετε δύναμη, είναι πολύ καλό, πολύ αισιόδοξο. Τι έχετε στο μυαλό σας, έναν αυτοκράτορα. Κάποιος σας απασχολεί, μπορεί ένας πατέρας, μια πατριαρχική φιγούρα, μπορεί ένας σύντροφος, μπορεί ένας με πολύ δυνατή ενέργεια, έτσι, γιατί είναι αυτοκράτορας εδώ. Επίσης μπορεί να είναι και ένας προϊστάμενος, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά αυτό το οποίο έχει να σας πει αυτός ο αυτοκράτορας είναι προσέγγισε γενικότερα τα πράγματα στη ζωή, σε αυτό που σου συμβαίνει, με λογική, χωρίς όμως να σημαίνει ότι χάνεις τι σημαίνει ενέργεια, τι σημαίνει τύχη, τι σημαίνει κάρμα και χωρίς επίσης να χάσεις τη δύναμή σου και τη διέστησή σου. Γιατί αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Είναι ένα ιδιαίτερο μήνυμα για εσάς λοιπόν τους λέοντες, άντρες, γυναίκες, και αυτό το σταυρό είναι μια αυτοκράτηρα. Λοιπόν, έχουμε τον αυτοκράτορα, έχουμε την αυτοκράτηρα. Υπάρχει λοιπόν πάνω κάτω ένα ζευγάρι. Εδώ τώρα είναι θέματα ζεύγους, μπορεί να είναι θέματα έρωτα, θέματα γάμου, θέματα συζυγικής σχέσης, μπορεί να είναι θέματα συντροφικής σχέσης. Αυτό όμως που λέει όμως, αν πρόκειται για σχέση, είναι προσεγγίζεις την όλη ιστορία με λογική, αλλά και με εσωτερική δύναμη. Ωραία. Το σύμβολο που βγαίνει από τους ρούνους είναι το Μπερκάνα, έχει να κάνει ανάπτυξη. Και βέβαια εδώ βγαίνει πάλι αυτοκράτηρα, έτσι, αυτοκράτηρα. Λοιπόν, θέλω να σας πει για γονιμότητα, μπορεί να είναι και το ερωτικό στοιχείο. Εδώ είναι και η συνέβρεση, έτσι, μπορεί να είναι και η επαφή. Καρποφορία, άνθηση είναι ένα σύμβολο πολύ τυχερό, πολύ όμορφο, το οποίο μιλάει για αισιοδοξία πάλι και μιλάει επίσης για αλλαγή πραγμάτων, ανάπτυξη και αλλαγή πραγματων. Εδώ λοιπόν το 16 έχουμε τον αριθμό 7 που κρύβεται από πίσω σαν μυστικό μήνυμα. Για πάμε να το δούμε. Θες να δράσεις δυναμικά και με όρμη, σκέψου όμως προσεκτικά πρώτα για τυχόν παγίδες στο δρόμο σου. Όπα, αυτό είναι λοιπόν. Αυτό σου λέει και ο αυτοκράτορας. Με τη λογική του σου λέει πρόσεξε, ανέλυσε το, σκέψου το καλά. Δες τι γίνεται, στο λέω εγώ, στο λέει και αυτοκράτηρα. Έχεις δύναμη, μη δράσεις πάρα πολύ παρορμητικά ή με πολύ ορμή, ας το πούμε. Αυτό ήταν λοιπόν για σας τους λέοντες. Ωραίο το μήνυμα. Πολύ ιδιαίτερο. Κάτι ήθελε να πει λοιπόν για εσάς. Δύναμη λοιπόν, αισιοδοξία και δύναμη. Δεν το χάνουμε αυτό και λογική. Χρησιμοποιούμε για τη λογική μας. Στο επόμενο ζώδιο, ζώδιο Παρθένος. Τι έχει να μας πει λοιπόν, για να δούμε για το ζώδιο της Παρθένου. Και μετά και το κρυφό μήνυμα. Εδώ λοιπόν, ένα λεπτάκι, το παρελθόν για εσάς είναι μια γνωριμία, μια σχέση, μια καρμική συνάντηση, είναι από το παρελθόν. Επειδή όμως εδώ είναι το 6 κούπα, σημαίνει ότι ήρθε ξανά στο προσκήνιο με κάποιο τρόπο. Εμφανίστηκε πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ευγενικά αισθήματα για εσάς, ο οποίος σέβεται, βέβαια υπάρχει μια διαφορά ηλικίας εδώ, μια μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει και φιλία, μπορεί να σημαίνει και σύνδεση, κάτι λοιπόν εδώ καλό υπάρχει. Okay. Μπορεί να είναι και η φιλία, έτσι είπαμε, η φιλία ή και μια καρμική συνάντηση, είτε φιλική, αλλά μπορεί να είναι και ερωτική κιόλας. Το μέλλον έρχεται με ένα μήνυμα πιο συμβατό προς εσάς, είναι το 4 πεντάκτινο, σημαίνει οικονομικά προσέχω πάρα πολύ, δεν ξοδεύω και σκέφτεστε ότι πολλές φορές καλή η μοναξιά. Ή που λέγεται το τραγούδι, πιο καλή μοναξιά. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω, πιο καλή μοναξιά, ας το πούμε. Okay, εντάξει, δεν είναι και κάτι τραγικό αυτό το χαρτί, είναι περίεργο βέβαια, αλλά θέλει να πει ότι θέλετε και λίγο το χρόνο μόνοι σας, μόνες σας, να σκεφτείτε, να δράσετε, να τα βάλετε κάτω. Το χρόνο σας, σεβαστό. Okay. Το μέλλον όμως βγαίνει μέσα από μια διαδικασία σκέφτομαι και υλοποιώ. Η σκέψη σας. Ποια είναι η σκέψη σας. Η σκέψη σας είναι ένας ακόλουθος πεντάκτινο. Οικονομικά θέματα, καλά νέα, προσφορές είναι εδώ πέρα,
ποιες σπούδες έχει να κάνει και με τις σπούδες έχει να κάνει. Κάποιοι σας κάνουν μια προσφορά για εργασία, μια προσφορά για κάτι, για να σπουδάσετε, μαθητεία, μέντορας, μαθητής, ένα τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ καλό όμως. Είναι πολύ θετικό, πολύ καλό αυτό. Και αυτό που έρχεται στα πόδια σας, έλεος, έχει γυρίσει, σας έχει περιτριγυρίσει τώρα το πεντάκτημα εδώ. Θέλετε σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει τώρα εδώ σταθερότητα και ασφάλεια. Και ένας βασιλιάς πεντάκτημα. Είναι στα πόδια σας. Είναι, σας σταυρώνει, είναι εκεί για να σας στηρίξει. Ζώδια γης, έτσι, κυρίως Ταύρος, αλλά βέβαια σημαίνουν και τα υπόλοιπα ζώδια γης. Και εγώ, Κέρκυρα και Παρθένη. Είναι εδώ λοιπόν, είναι εκεί, είναι στα πόδια σας, είναι η στήριξή σας, το στήριγμά σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Και μπορεί να σας βοηθήσει και οικονομικά κιόλας. Μπορεί να είναι και ένας πατέρας εδώ, μπορεί να είναι κάποιος συγγενής. Αν τώρα μιλάτε για να μιλήσουμε τώρα για γκομενικό ερωτικό κομμάτι, μπορεί ένας όριμος άντρας, ο οποίος όμως θα κινηθεί σε σχέση με τη σχέση σας και αυτό που θέλετε στο δικό του χρόνο. Και αυτός ο χρόνος είναι αργός. Λοιπόν, το επόμενο. Τεϊουάζ. Αριθμός 15. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Δύναμη πολεμιστή. Την έχετε τη δύναμη του πολεμιστή. Να και αυτός εδώ πέρα. Να και αυτός εδώ πέρα. Να και αυτός εδώ πέρα. Βεβαίως, γιατί και αυτοί οι πολεμιστές είναι σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί πολεμάνε για να κερδίσουν αυτά τα χρήματα που πολεμήσαμε. Αλλά εδώ θέλει να πει για θέληση όμως, να το φέρω κοντά, ορίστε θέληση, δύναμη, δράση, η δύναμη της πνευματικής γνώσης λοιπόν. Πολύ ωραίο. Και έχουμε τον αριθμό 15. Ο αριθμός 15 μας κάνει τον αριθμό 6. Για να δούμε το κρυφό μήνυμα. Ποιο είναι το κρυφό μήνυμα, είναι ο αριθμός 6, το φαίνω πολύ πολύ κοντά. Ψάξε για μεθόδους θεραπευτικής δύναμης για να στηρίξεις τον εαυτό σου. Ου, πολύ σημαντικό. Θεραπεία λοιπόν, θεραπευτικές δυνάμεις, θεραπευτικές ιδιότητες, και δεν είναι τυχαίο ότι το ζώδιο της Παρθένου είναι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται στατιστικά, να το κάνουμε, όχι ότι οι υπόλοιπα ζώδια δεν έχουν, έχουν φυσικά, αλλά διακρίνονται περισσότερο σε θέματα θεραπευτικά. Γιατροί, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, ας το πούμε, βοτανολόγοι, φαρμακολογία και τα λοιπά. Εντάξει, πολύ καλό όμως, γενικά. Ωραία. Για να τα μαζέψω. Σαν γενικό μήνυμα λοιπόν που πήραμε, να προχωρήσουμε. Ωραία και αυτό εδώ. Εντάξει, με βλέπετε τώρα, τα μαζεύω, δεν πειράζει. Σαν να κάνουμε live. Ζυγός. Το ζώδιο Ζυγός είναι το επόμενο. Κάνουμε λοιπόν με τη μέθοδο του Ρουνικού Σταυρού και βεβαίως και με κάποιες ιδιαίτερες κάρτες εδώ πέρα και ρουνικές κάρτες, και βρίσκουμε τα μυστικά μηνύματα για το κάθε ζώδιο. Ποιο είναι το μυστικό για εσάς? Ένα μυστικό μήνυμα λοιπόν. Πάμε. 7 πεντάκτημα. Υπομονή, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Και θα μου πείτε βέβαια από κάτω στα βίντεο, ορισμένες που γράφετε, μα περιμένω τόσα χρόνια και ο ουρανός δεν έχει γίνει γαλανός. Οκ. Okay. Εδώ όμως σημαίνει ότι αυτός κάτι έκανε πρώτα. Έκανε δράση και περιμένει. Σημαίνει για εσάς ότι εάν έχετε δουλέψει καλά, όπως αυτός εδώ πέρα έχει βάλει το σπόρο του, τον έχει φροντίσει, έχει κάνει, και μιλάω συμβολικά τώρα, τότε θα δικαιωθείτε. Κάτι έρχεται στο μέλλον καλό για εσάς. Για να δούμε και τι έρχεται, και βεβαίως έρχεται κάτι εξαιρετικό, είναι το 3 πεντάκτημα. Επιτυχίες, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, μπορούν να σας δουν σαν έναν άνθρωπο άξιο, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξειδικευμένος, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά, ξέρει τι του γίνεται. Οκ. Okay. Και βεβαίως εννοείται ότι έχετε και αρκετή δύναμη και ασφάλεια και σταθερότητα, ή μπορεί να αποκτήσετε και την οικονομική σταθερότητα που ζητούσατε. Τι έρχεται όμως στο μυαλό σας ή το εξωτερικό περιβάλλον σαν απειλή? Είναι το 7 ξυφών, η προδοσία, έτσι. Προσέξτε ανθρώπους. Προσέξτε αυτοί που σας προσεγγίζουν, προσέξτε αυτοί που έρχονται, προσέξτε με ποιο τρόπο σας προσεγγίζουν και τι θέλουν από εσάς. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ δόλοι ή πουλοι άνθρωποι και θέλουν απλά από εσάς να πάρουν και τίποτε άλλο. Από κάτω τώρα σας σταυρώνει ένας ερημίτης. Ο ερημίτης σημαίνει υπομονή, σημαίνει χρόνος, σημαίνει τι λέει η ψυχή σου, τι θέλει η ψυχή σου, ποια είναι η δυναμική της, και προχωράς μετά να δεις με φως προς τα πού θέλεις να κινηθείς. Ίσως περάσεις και κάποιες
και κάποιο χρόνο λίγο μοναξιάς, λίγο απομόνωσης, λίγο θέλεις να τα βρεις με τον εαυτό σου, υπάρχει μια κούραση, θες να τα βρεις λίγο με την ψυχή σου, ναι, μπορεί να παίζει και αυτό. Το επόμενο είναι το Lagaz ή Lagoos. Λοιπόν, αριθμός 18 είναι ένα πολύ ωραίο σύμβολο ενεργοποίησης των άγνωστων δυνάμεων της φύσης. Θα μου πεις, μα τι μου λες τώρα. Εδώ έχει να κάνει η σελήνη έλκει συναισθήματα και ο ήλιος πάει προς τη συγχώνευση των συναισθημάτων. Αναδιοργάνωση, ανανέωση, μελέτη, διέστηση. Αυτό είναι το γενικό μήνυμα. Γιατί εδώ σημαίνει και μελέτη, έτσι. Εδώ σημαίνει, ναι, έχω μελετήσει, τα έχω βάλει κάτω. Και εδώ σημαίνει μελέτη. Μελετάω τον εαυτό μου, την ψυχή μου, αυτογνωσία. 18, αριθμός 9. Και τι σημαίνει. Εδώ λέει κάποιος κύκλος, εδώ ολοκληρώνεται και γίνεται για καλό. Όντως λοιπόν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι έχουμε τον αριθμό 9 και εδώ έχουμε τον αριθμό 9, 1 και 8 μας κάνει 9, που σημαίνει κάτι ολοκληρώνεται. Ένας κύκλος μπαίνει σε ένα τέλος. Εσείς ξέρετε καλύτερα, μπορεί να είναι ένας κύκλος που τελειώνει στις οικονομικές δυσκολίες, ένας κύκλος όπου παίρνετε το πτυχίο σας, ένας κύκλος όπου μια σχέση τελειώνει επιτέλους και έτσι όπως θέλετε εσείς, μια σχέση η οποία ξεκινάει, για να έχετε δύναμη να ξεκινήσει μια άλλη σχέση, μπορεί, όλα αυτά μπορεί. Αλλά είναι καλό όμως, είναι αισιόδοξο. Επόμενο ζώδιο, Σκορπιός. Ωραία, Σκορπιός. Και πάμε εδώ να δούμε. Το παρελθόν τι τελειώνει είναι ο ανόητος. Μπορεί στο παρελθόν να φερθήκατε εσείς λίγο ανόητα ή περίεργα ή πήρατε υπερβολικό ρίσκο και βάλατε τις ελπίδες σας σε πολύ υψηλό επίπεδο και δεν βγήκαν οι προσδοκίες σας. Μπορεί να είναι αυτό. Σε ένα άλλο επίπεδο είναι ότι θέλετε να κάνετε νέα ξεκινήματα, να τα ρισκάρετε, να τα αποτολμήσετε, αλλά όλο αυτό κάπου σας επηρεάζει, για να δούμε, και σας επηρεάζει και σας δημιουργεί μια εσωτερική φυλακή. 9 μπαστούν. Έχετε προσπαθήσει, έχετε πολεμήσει, έχετε κάνει, έχετε από εδώ, από εκεί, έχετε κουραστεί. Αλλά σας λέει όμως εδώ, συνέχισε να πολεμάς στα πόδια σου, για κάποιο λόγο γίνεται. Κάτι πρέπει να βγει από αυτό. Αυτό το οποίο σκέφτεστε είναι ένα άλλο χαρτί, πολύ περίεργο εδώ, είναι η προδοσία. Έρχεται σας εδώ, έχετε προδοθεί. Ναι, θα μου πείτε και ποιος δεν έχει προδοθεί. Okay. Εντάξει, εδώ υπάρχει προδοσία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιερό και όσιο που λένε, ο σκοπός τους είναι να πάρουν οτιδήποτε μπορούν από εσάς και δεν θα έχουν κανένα δισταγμό αν δεν πάρουν ό,τι έχει απομείνει από εσάς, να ξαναγυρίσουν πίσω για να πάρουν και τα υπόλοιπα. Προσέξτε το, είναι κάτι που σας προβληματίζει, φαίνεται πολύ. Από κάτω όμως έχετε δύναμη. Έχετε ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθάνε, είναι το 10 κούπα. Κάποια οικογένεια, κάποιοι φίλοι, κάποιο φιλικό περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον, άνθρωποι οι οποίοι είναι για εσάς εκεί, είναι η οικογένειά σας, σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, είναι σας σταυρώνουν στα πόδια σας, σας δίνουν δύναμη, έτσι, σας δίνουν δύναμη για να προχωρήσετε στη ζωή σας. Και έτσι ξεπερνάτε τα εμπόδια. Το επόμενο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε σαν σύμβολο είναι το Φεχού. Αυτό το όμορφο σύμβολο είναι η εκπλήρωση, προσδοκίες, αμοιβές, πνευματική τροφή, έρευνα και τι είναι σημαντικό για εσάς τελικά σε αυτή τη ζωή. Ναι, συμβαίνει το ένα, συμβαίνει το άλλο, αλλά τελικά τι είναι σημαντικό. Είναι μόνο τα χρήματα. Είναι ξέρω εγώ, το συναίσθημα. Για να δούμε τώρα. Το 2 λοιπόν, ο αριθμός 2, έχει να κάνει κράτα τα μυστικά δικά σου και τον γύρω σου ασφαλή. Μάλιστα, μην αποκαλύπτεις τα μυστικά σου, διότι θα έρθουν αυτοί εδώ πέρα και θα στα πάρουν. Ό,τι και να είναι. Είναι σχέση. Είναι κατοικηγένεια στη σχέση, είναι οικογενειακή κατάσταση, είναι σύντροφος, είναι αγαπημένη, είναι έρωτας, είναι ό,τι και να είναι. Πρόσεξε πού θα τα εκφράσεις, γιατί έχει βγει στο κεφάλι σου αυτό εδώ. Σε ποιον θα τα πεις, σε ποιον θα αποφασίσεις να τα πεις, διότι μπορεί να το μετανιώσεις πικρά. Κράτα τα για ένα διάστημα, έχεις την ικανότητα γιατί είσαι Σκορπιός, κράτα τα και θα δεις ότι θα δικαιωθείς. Διότι ναι, ορισμένες φορές, ορισμένες φορές, όχι πάντα, η σιωπή πραγματικά είναι χρυσός. Και ένας άλλος φιλόσοφος έλεγε, και πραγματικά το λέω εδώ τώρα για το Σκορπιό, ότι στη ζωή μου μετάνιωσα για τις φορές που μίλησα και όχι για τις φορές που δεν μίλησα. Και πάλι λέω όμως, δεν είναι απόλυτο αυτό, ισχύει για ορισμένες περιπτώσεις. Αυτά για τους Σκορπιούς, πάμε τοξότες. Ή τοξότες. Τι ολοκληρώνεται. Για να δούμε. Τι ολοκληρώνεται από το παρελθόν. Αυτό το οποίο ολοκληρώνεται είναι,
κάποια ρίσκα που πήρατε, κάποια πράγματα που ξεκινήσατε, νιώθετε ότι δικαιώνεστε και είναι και η δύναμή σας η οποία σας προχωράει, ήταν και ο ουρανός φαίνεται σας ευνόησε, ενώ δηλαδή ο πλανήτης ο ουρανός, και δικαιοσύνη και κάρμα για το μέλλον. Αναζητάτε αυτή την περίοδο γενικότερα. Τη δικαιοσύνη στην ανθρωπότητα, τη δικαιοσύνη σε εσάς, στις σχέσεις, στο ένα, στο άλλο, στην πολιτική, στην κοινωνία, σε μεγάλα πράγματα και σε μικρά πράγματα. Στις δικές σας σχέσεις, αλλά και πιο έξω. Αλλά να καταλάβετε όμως ένα πράγμα, γιατί εδώ είναι το μήνυμα. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον νόμο του κάρμα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, καλό θα είναι λίγο, διαβάστε λιγάκι, ενημερωθείτε τι είναι, φαίνεται σας επηρεάζει. Μπορεί εδώ να σημαίνει και δικαστήρια, έτσι. Μάλλον δικαιώνεστε σε αυτά τα δικαστήρια. Ρισκάρατε, αλλά δικαιώνεστε. Εδώ έρχεται, είναι ο κόσμος στη σκέψη σας. Λοιπόν, σκέφτεστε για τον κόσμο που πηγαίνει, σκέφτεστε για εσάς. Αλλά όλα να καταλάβετε στη ζωή, σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ό,τι περνάμε είναι πνευματικές προκλήσεις. Ισχύουν και εδώ οι νόμοι του κάρμα. Μαθήματα. Περνάμε όλη η ανθρωπότητα μαθήματα. Όλο αυτό που περάσαμε με τον ιό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Τι πήραμε μάθημα σαν ανθρωπότητα, αν πήραμε. Τι πήραμε μάθημα σαν Ελλάδα, αν πήραμε. Τι πήραμε μάθημα σαν Αθήνα, σαν Θεσσαλονίκη, σαν τόπος, ό,τι πήραμε και σαν άνθρωπο. Τι σας σταυρώνει. Σας σταυρώνει μία φυλακή. Οι σκέψεις σου σε φυλακίζουν. Αυτό λέει εδώ πέρα. Πολλές φορές οι ίδιες σας οι σκέψεις είναι αυτές οι οποίες σας παγιδεύουν και δεν σας αφήνουν να ξεφύγετε με τίποτα. Έχετε την λύση όμως, τη λύση την έχετε. Αλλά κάπου δεν το πιστεύετε φαίνεται και γι' αυτό σας δημιουργεί όλη αυτή τη δυσκολία. Το επόμενο είναι ο αριθμός 14, είναι φωτιά, φακός, μεγενθητικός φακός, πραγματικά πνευματική διάβια και ανανέωση. Διαλύει το σκοτάδι, έχει να κάνει με τον αριθμό 5 και για σας ο αριθμός 5 έρχεται και μιλάει, να το δούμε εδώ κοντά, αναζητά στη σοφία και τη γνώση. Ένα μέρος της είναι η ίδια η ζωή που σε διδάσκει. Πολύ σημαντικό αυτό. Η δικαιοσύνη, ο τρελός και ο κόσμος είναι οι κάρτες οι οποίες από μόνες τους είναι αυτές οι οποίες μπορεί να σε διδάξουν τη ζωή, την εμπειρία της ζωής και το τι χρειάζεται να μάθεις. Πολύ δυνατό. Ναι, μέσα στον Ιούνιο γίνονται όλα αυτά, δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Τοξότες, τοξοτίνες λοιπόν, μαθήματα, εμπειρίες, γνώση, σοφία. Ωραία, πάμε τώρα. Στο επόμενο ζώδιο. Εγώ καιρός. Οι εγώ καιροι λοιπόν, για να δούμε. Οι εγώ καιροι ψιλοχαλαρώνουν γενικά, περνάνε βέβαια τις δυσκολίες τους, αλλά είστε με περισσότερο σθένος ίσως από κάθε άλλη φορά για να ξεπεράσετε εμπόδια. Τι τελειώνει. Τελειώνει μία μιζέρια, τελειώνει μία δυσκολία. Μπαίνει στο παρελθόν, αφήστε το και οικονομικές δυσκολίες και οικονομικά αυτά, δηλαδή δεν είχατε δουλειά, δεν είχατε εργασία, μπορεί να σας ήταν σε αναστολή ή οτιδήποτε άλλο, τελειώνει, αλλά για να δούμε που σας πηγαίνει το μέλλον. Ολοκληρώνεται αυτό και το μέλλον σας πηγαίνει να προσέξετε τι. Θα μου πείτε, όχι Παναγιά μου, τι είναι αυτό, τι μέλλον είναι αυτό. Είναι το 10 ξυφών, σας λέει ότι έχετε περάσει μέσα από τα πάνδυνα. Έχετε περάσει μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες. Έχετε περάσει μέσα, έχετε σηκώσει πολλούς σταυρούς και φυσικά εννοείται όλοι οι άνθρωποι έχουν βάλει το μαχαίρι τους στην πλατούλα σας διότι ήθελαν να σας εκμεταλλευτούν. Αλλά δεν ξέρουν όμως ότι ο εγώ καιρός είναι ο φοίνικας ο οποίος αναγεννάται από τη στάχτη του. Διότι οι εγώκεροι, οι εγωκερίνες είναι από τα ζώδια τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ψυχική αντοχή από τα υπόλοιπα ζώδια. Και τα υπόλοιπα έχουν ζώδια βέβαια εννοείται, αλλά οι εγώκεροι είναι εκείνοι οι οποίοι αντέχουν γι' αυτό και ανεβαίνουν και τόσο ψηλά σαν συμβολισμό στα κατσάβραχα. Τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ πέρα το 3 μπαστούνι. Σχέδια λοιπόν, κάντε σχέδια για το μέλλον σας. Έχει πιάσει εσάς η ζωή τώρα και λέτε πού θα πάω, τι κάνω. Θα αφήσω πίσω μου τη μιζέρια. Θα αφήσω πίσω μου όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με έχουν προδώσει και αυτούς που αρχίζει από μη, ναι πραγματικά, και θα πάω να φτιάξω τη ζωή μου. Αυτό ακριβώς. Να η δύναμή σας. Θα φτιάξω τη ζωή μου και άντε γεια. Και από κάτω έρχεται ένας βασιλιάς κουπάτος, φίλος, άνθρωπος, αρσενική ενέργεια κυρίως. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει
Είναι πολύ καλό αυτό, διότι έρχεται να σας βοηθήσει συναισθηματικά. Δείτε το, αν είστε γυναίκα, μπορεί να είναι κάποιος φίλος, κάποιος, ο σύντροφός σας, ο άνθρωπος που αγαπάτε, που σας αγαπάει. Κάποιος όμως σας βοηθάει. Μπορεί να είναι και ένας πατέρας, έτσι, που σας βοηθάει πολύ να στηριχθείτε στα πόδια σας. Και είναι μεγάλη τύχη αυτό. Το 10, αριθμός 10, το αλγίζ, προστασία και ανάπτυξη. Για εσάς τους εγώκερους. Προσέξτε, νέες ευκαιρίες. Νέες ευκαιρίες, νέα πράγματα, πνευματικότητα, προσοχή σε ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Ναι, σας προδώσαμε. Ξέρω ότι θέλετε να πάρετε τα μαχαίρια για να τα μπήξετε κι εσείς, αλλά μην το κάνετε. 10, αριθμός 1, σημαίνει στόχοι, σκοπός, κίνητρο, φιλοδοξία, γνώσεις. Εντάξει, αποκτήστε γνώσεις, αναπτύξετε τη φιλοδοξία σας και θα δείτε πώς αυτή θα σας προχωρήσει και κάπου θα σας πάει πάρα πολύ καλά σαν επόμενο βήμα. Και αυτό αφορά βεβαίως και τα επαγγελματικά, αφορά και τα ερωτικά. Πάμε τώρα στο επόμενο, υδροχόος λοιπόν. Ζώδιο υδροχός. Εδώ, για να δούμε. Τι ολοκληρώνεται από το παρελθόν σας. Τι ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται μισό λεπτό. Ολοκληρώνεται μάλιστα. Άσος μπαστούνι. Πολύ καλό. Είναι στο παρελθόν. Μια καλή δουλειά. Κάτι έγινε στο παρελθόν σας. Πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Μπορεί να υπήρξε και ερωτική συνάντηση, μπορεί να υπήρξε και ερωτική επαφή. Στα επαγγελματικά σημαίνει ίσως κάτι καινούριο, κάτι χτίσατε καινούριο, πολύ καλό γενικά. Δεν είναι κακό, είναι καλό. Το επόμενο που έρχεται είναι η σελήνη. Προσέξτε το συναισθηματικό σας κόσμο και την ψυχή σας. Νιώθετε μια κούραση, μια ευαισθησία, έχει μια σκοτεινιά που πηγαίνουμε. Θεέ μου, τι γίνεται, που πηγαίνω, τι μου συμβαίνει, τι γίνεται, θέματα ψυχής, αλλά όμως αυτό που σας σταυρώνει ένας βασιλιάς μπαστούνι. Τι είπα, αν είναι δυνατόν. Ένας βασιλιάς πεντάκνος, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί είπα τον μπαστούνι, δεν είναι τυχαίο. Θέλω να πω ότι σας επηρεάζει λοιπόν και ένας βασιλιάς πεντάκνος, αλλά και ένας βασιλιάς μπαστούνι. Και ζώδια της γης και ζώδια του αέρα. Κάτι σκέφτεστε εσείς, υδροχόοι. Κάτι σας απασχολεί, αρσενική ενέργεια. Αν είστε γυναίκες, είναι ο αγαπητός σας, είναι ο άνθρωπός σας. Μπορεί ένας πατέρας επίσης, σας απασχολεί, είναι στη σκέψη σας, κάτι συμβαίνει, σας προβληματίζει, ό,τι και να είναι αυτό, εσείς ξέρετε καλύτερα, ή σε ένα άλλο σημείο, σήμερα σας φάγανε και λεφτά. Αν έχετε να κάνετε πάρε δώσε με ζώδια της γης, μπορεί να σας φάγανε λεφτά. Εδώ από κάτω βεβαίως και βγαίνει εδώ στο σταυρώνει επίσης το 7 πεντάκτινο, πάλι θέματα χρημάτων. Θα τα πάρετε, θα δικαιωθείτε, θα σας τα δώσει φαίνεται εδώ. Αλλά μπορεί να σας τα δώσει μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, αν είναι χρήμα. Αν τώρα αναζητάτε την αγάπη του, αυτός εδώ μην το περιμένει τόσο εύκολα. Θα αργήσει να εκφραστεί. Αν τώρα είναι ο βασιλιάς μπαστούνι, και πάλι εδώ σημαίνει χρειάζεται λίγο υπομονή, έτσι. Το επόμενο που έχουμε εδώ είναι το σουέλου, πολύ καλή κάρτα, είναι ολοκλήρωση, ζωική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, πολύ δύναμη. Έχουμε λοιπόν ήλιο και σελήνη, τα φώτα που λένε. Άρα, εδώ έχουμε μαγνητισμό. Προσέξτε, έχουμε μαγνητισμό. Ανοίξτε την ψυχή σας, φως, δύναμη, αντοχές, δημιουργικότητα. Είναι ο αριθμός 24, μας κάνει τον αριθμό 6, για να το μυστικό μήνυμα. Είναι ο αριθμός 6, σημαίνει εδώ. Τώρα πρέπει να δώσεις μεγάλη βαρύτητα στις σχέσεις και τους δικούς σου ανθρώπους. Σχέσεις, εδώ βγήκανε σχέσεις σελήνη, σχέσεις δικοί σου άνθρωποι. Γενικά πού πηγαίνει η σχέση, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, τι θα γίνει, υπάρχει ένας αργός ρυθμός, θα δικαιωθείτε ή όχι, θα προχωρήσει η σχέση, θα ολοκληρωθεί και τόσα άλλα πράγματα, εντάξει. Αυτό είναι κυρίως το μήνυμα. Okay, δώστε προσοχή σε αυτό και φτάνω τώρα λοιπόν στους ιχθύς. Ωραία, ένα λεπτό, τα μάζεψα για να τα μαζέψω. Ιχθύς λοιπόν, για να δούμε τις γενικές επιρροές αυτού του μήνα, τι έχουν να μας πούνε. Και το πρώτο είναι, μάλιστα, ένας υπότης μπαστούνι λοιπόν. Έχετε βγει με δύναμη εσείς, ιχθύς, κάτι έχει γίνει λοιπόν, έχει σας ακολουθεί μια ένταση, μια δύναμη, μια μετακίνηση, μια επιθυμία για αλλαγή,
Γιατί θέλετε να φύγετε, να βγείτε από τις φυλακές σας. Τις φυλακές του νου, του μυαλού σας, των σκέψεών σας ή αυτών που πάνε να σας βάλουν σε μία φυλακή και δημιουργούν εκείνες τις καταστάσεις που πάνε να σας παγιδέψουν και σας τρώνε δύναμη. Αν δεν θα το πείτε ή θα τις πείτε, αν δεν θα σας αφήσω γιατί έχω δύναμη και δεν φοβάμαι το καινούριο που έρχεται και τις αλλαγές που έρχονται, οι οποίες μπορεί να είναι και ξαφνικές και ιδιαίτερες και επώδυνες. Ή περάσατε μέσα από επώδυνες αλλαγές και τις σκέφτεστε. Σας στεναχώρησε αυτός αν είστε γυναίκα ή αυτή αν είστε άντρας. Γενικά υπάρχει ένα τέτοιο δίπολο αυτή τη στιγμή, αλλά okay, για να δούμε. Μπορεί επίσης να διαλύθηκαν και κάποιες σχέσεις εδώ ή να χαλάσανε κάποιες σχέσεις. Αλλά έρχεται ένας άσος ξυφών και μιλάει για δικαιοσύνη. Έρχεται στα πόδια σας και σας λέει: κοίταξε να δεις, γίνονται όλα για κάποιο λόγο. Μην είσαι μέσα στην αδικία, μην κλαίγεσαι. Έχει γίνει γιατί έπρεπε να γίνει. Έγινε διότι έπραξες αυτό εσύ, έγινε αυτό. Έπραξες αυτό εσύ, έγινε αυτό. Γκρεμίζονται οι σχέσεις όταν δεν είναι ισχυρές. Γκρεμίζονται οι συνεργασίες όταν δεν είναι ισχυρές. Γκρεμίζονται κάποια πράγματα όταν δεν έχουν δύναμη. Έτσι συμβαίνει, έτσι γίνεται. Το μυστικό σύμβολο για σας είναι το ράιντο, σημαίνει ένωση, επανασύνδεση, ταξίδι. Επικοινωνία, γήινο και ουράνιο, είναι ένα ταξίδι ψυχής αυτή την περίοδο που ταιριάζει. Ψυχικά χαρίσματα, σωστές πράξεις, απομάκρυνση εμποδίων. Απομακρύνονται τα εμπόδια, τα σκέφτεστε μεν, αλλά απομακρύνονται τα εμπόδια. Ο αριθμός 2 που βγαίνει από εδώ, με ένα μυστικό μήνυμα για εσάς τους ηχθείς, είναι το εξής. Βοηθάς ανθρώπους με τη διέστησή σου και την εσωτερική σου γνώση. Βοηθάς λοιπόν, βοήθα τους ανθρώπους, βοήθα και τον εαυτό σου, χρησιμοποίησε τη διέστησή σου, είναι πολύ ισχυρή αυτή την περίοδο. Κάτι θέλει λοιπόν να σου πει, φίλε μου, και εσύ φίλη μου ηχθεί για αυτή την περίοδο. Πολύ διαστητικές ικανότητες, πολύ δύναμη, αλλαγές αρκετές, προχωράς όμως και δικαιώνεσαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για εσάς τους παλιούς. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου, πάντα το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις, ώστε ό,τι καινούριο ανεβάζω να ενημερώνεσαι και εσύ. Μέχρι το επόμενο καινούριο βιντεάκι, σας εύχομαι όλοι να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.